δρόμο για το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγία Χανίων πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 27χρονος Αλβανός, ο οποίος τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου έναν 53χρονο μέσα στο παράπηγμα που διέμενε στην Οδο Κύπρου και στη συνέχεια έβαλε φωτιά. Κατά την απολογία του στον ανακριτή, περιέγραψε πώς από μια λογομαχία πιάστηκαν στα χέρια με το θύμα και έφτασε στο σημείο να τον γρονθοκοπήσει και να του επιτεθεί με μια σιδερένια ράβδο. Απολογούμενος σήμερα στον ανακριτή Χανίων, ο 27χρονος Αλβανός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι βρισκόταν σε άμυνα. Υποστήριξε μάλιστα πως δεν αντιλήφθηκε ότι μετά τα χτυπήματα που του προκάλεσε το θύμα εξέπνευσε και πως έβαλε τη φωτιά για να τον κινητοποιήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο δράστης προκάλεσε 2 με 3 χτυπήματα στον 53χρονο με μεταλλική ράβδο που βρέθηκε στο παράπηγμα. Προηγουμένως τον είχε γρονθοκοπήσει καθώς διαπιστώθηκαν πολλαπλά κατάγματα. Ο ίδιος είπε στην απολογία του πως δεν ήταν η πρώτη φορά που λογομάχησαν και πως εκείνη τη μοιραία νύχτα ήταν και οι δύο υπό την επίρρεια αλκοόλ. Εδώ είμαστε, το είχε καλά. Τώρα αυτό το κάθε. Άλλοι το κάψαν. Τι να πω, δεν ξέρω. Έμενε μόνος του, ναι, μόνος του έμενε. Αλλά και τον άρρωστο. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ενδείξεις πως πρόκειται για ανθρωποκτονία και για εμπρισμό, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 2-24 ώρα μετά.